Σουρωτήρι θυμίζει κεντρικό σημείο του Αγίου Σύλλα δίπλα από την εκκλησία του χωριού. Μετά από τη ζημιά που προκάλεσε την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τον υδρονομέα της περιοχής, μηχάνημα του Δήμου κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού κόπηκε μια σωλήνα ίδρευσης με αποτέλεσμα να περάσουν στη ροή χώματα και πέτρες που έφραξαν σε άγνωστο σημείο το υπόγειο δίκτυο. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στον Αγίο Σύλλα με το νερό, το οποίο επαρουσιάστηκε σπάζοντας τη σωλήνα κάποια μηχανήματα πάλι του Δήμου, το οποίο πήρε κάποια φρετά υλικά μέσα και αναγκαστικά προσπαθούμε τώρα να ξεφράξουμε τη σωλήνα που έχει φράξει από την Παρασκευή. Ωστόσο, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας περιγράφει τα γεγονότα με διαφορετική χρονική σειρά, αποσυνδέοντας τη ζημιά που προκάλεσε το τσαπάκι του Δήμου από την εμφάνιση της βλάβης στην ίδρευση του χωριού. Καταρχήν, να σας ενημερώσω, η πληροφόρηση αυτή που έχετε είναι λανθασμένη. Το τσαπάκι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ήρθε επιτέλους μετά από τόσο καιρό που περιμένουμε να μας καθαρίσουν τους αγροτικούς δρόμους την Τρίτη. Δημιουργήθηκε εκεί μία βλάβη, όμως η ζημιά και η απουσία του νερού έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή το βράδυ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η ροή και η πίεση του νερού μειώθηκαν σε πολλά σπίτια που παίρνουν νερό με το σταγονόμετρο και με τα νοικοκυριά που ιδρεύονται από ντεπόζιτα να παραμένουν μια ολόκληρη εβδομάδα με τις βρύσες στεγνές. 8/8 το έκανα και εγγράφος, όμως έχω ενημερώσει και προφορικά και με SMS όλους τους υπεύθυνους της ΔΕΙΑΗ και τον διευθυντή και τον κύριο Ρασούλη. Όλους. Μας λέτε δηλαδή ότι ενώ το πρόβλημα έχει προκύψει από την Παρασκευή και είχε ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία. Ήρθαν τη Δευτέρα. Ξεκίνησαν, ναι βεβαίως ξεκίνησαν, μαζί με τον κύριο Καλονάκη και τους υπεύθυνους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΗ, ξεκίνησαν από τη Δευτέρα να ψάχνουν για να βρουν τη ζημιά. Το τσαπάκι της τεχνικής υπηρεσίας ήρθε την Τρίτη. Την επόμενη μέρα δηλαδή. Ναι, ήρθε την Τρίτη, την επόμενη μέρα. Σκάβοντας σε διάφορα σημεία, το συνεργείο της ΔΕΙΑΗ προσπαθεί να ανακαλύψει πού ακριβώς υπάρχει η βλάβη στο δίκτυο της ίδρευσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 4 κρατήρες έχουν ανοιχτεί μέχρι στιγμής, με τον τελευταίο να βρίσκεται κατά μεσής του κεντρικού δρόμου του χωριού. Έχουμε σκάψει σε 4 σημεία, το οποίο δεν έχουμε φέρει το αποτέλεσμα ακόμα. Ακόμα και ένα σκάβος απορριμμάτων έχει επιστρατευτεί για να καλυφθεί το κενό και να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Μετά την παρέμβαση που έδωσε νερό σε αρκετά από τα σπίτια, η τρύπα έκλεισε πρόχειρα με προοπτική να ανοίξει και πάλι την επόμενη ημέρα. Για να πάρουν κάποια σπίτια τα οποία δεν παίρνουν, κάναμε ένα bypass, το οποίο πιστεύω να δούμε και ποια σπίτια θα καλυφθούν, μέχρι να βρούμε ακριβώς το φράξιμο που υπάρχει. Αύριο έχει προγραμματιστεί να ανοιχτεί μία ακόμα τρύπα πάνω στο δρόμο, με το συνεργείο να είναι αισιόδοξο ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να βρει το πρόβλημα και να αποκαταστήσει τη ζημιά. Έχουμε έντονα παράπονα και δεν είναι δυνατόν σε τέτοια εποχή που ζούμε ακόμα να μην έχουμε βρει τη ζημιά. Τι θα κάνουμε, τι θα απαντήσουμε στους δημότες. Αν και η επόμενη επιχείρηση εντοπισμού της βλάβης αποβεί άκαρπη, το συνεργείο θα συνεχίζει να σκάβει τον Άγιο Σύλλα έως ότου υπάρξει αποτέλεσμα.